Λίγο αργότερα, μετά τους συναστητές του Άγιου Μιχαήλ Συνάγων και άλλοι θεατήρα εκτενικοποιία, ανήλθε και αυτός με τη σειρά του στο επισκοπικό αξίωμα και διαδέχθηκε το Μητροπολίτη Κυζίκου Νικόλαο μετά το 788. Αποδείχθηκε πιστός οικονόμος της Θείας Χάριτος και διακρίθηκε για την αγάπη του και την Χριστότητα των ηθών του. Κατά τη σύσκεψη περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων, που συγκλήθηκε στο παλάτι από τον Λέοντα V το 815, ο Άγιος Εμιλιανός, απευθυνόμενος στον αιρετικό ηγεμόνα του, επεσήμανε ότι επειδή τα δογματικά ζητήματα ήταν αυστηρά εκκλησιαστικής τάξης, τότε έπρεπε να αντιμετωπιστούν στην Εκκλησία και όχι ενώπιον των πολιτικών αρχών. Μετά τη θαραλέα αυτή η ομολογία πίστεως εξορίστηκε. Μετά από 5 περίπου χρόνια δοκιμασιών, δολοφονημένος καθώς λέγεται από ανθρώπους του Αυτοκράτορα, απήλθε προς τις ουράνιες μονές των Καλλινίκων Αγίων Μαρτύρων. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μύρωνος του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Ο Άγιος Μύρων γεννήθηκε στην Αυρακία κοντά στη Γνωσό από οικογένεια ευσεβή και θεοφοβούμενη. Νέος ακόμη παντρεύτηκε και ζούσε καλλιεργώντας τη γη. Κινούμενος από αγάπη, μοίραζε σε ελεημοσύνες μεγάλο μέρος της οικομηδής του και είχε τόσο πλούσια ανταμοιβή γι' αυτό, ώστε όσο περισσότερα έδινε, τόσο πιο πολλά συγκόμιζε. Πράγματι, η συμπόνια του και η φιλευσπλαγνία του απέναντι στους φτωχούς ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Έτσι λέγεται ότι μία ημέρα ο Άγιος έπιασε στην αποθήκη του καμιά δεκαριά ανθρώπους να κλέβουν γεννήματα. Από την απληστία τους είχαν γεμίσει τόσο τα σακιά τους που δεν ήταν σε θέση να τα σηκώσουν. Αντί να τους κυνηγήσει ή να τους ξυλοκοπήσει, ο Μύρων βοήθησε τον καθένα να σηκώσει το σακί του στους ώμους και τους συνέστησε να μην μιλήσουν σε κανένα για το γεγονός, για να μην χάσει τον μισθό της ανεξικακίας του. Οι αρετές του τον έκαναν άξιο της ιεροσύνης και όταν έπαυσε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού, χειροτονήθηκε επίσκοπος Γορτίνης και αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Στο αξίωμα αυτό δεν επέδειξε μόνο μεγάλη ποιμαντική σοφία, αλλά βοήθησε επιπλέον το ποιμνιό του και με πολλά θαύματα που η Θεία Χάρις επιτελούσε εις απάντηση των προσευχών του. Έτσι εμπόδισε την ροή ενός ποταμού που ήταν έτοιμος να πλημμυρίσει και επιστρέφοντας στο σπίτι του έστειλε μερικούς ανθρώπους να φωτίξουν την ποιμαντορική ράφδο του στα νερά που άρχισαν πάλι να ρέουν. Ο Άγιος Μύρων πέρασε πολλά χρόνια επικεφαλής της εκκλησίας του, επιδαψιλεύοντας ευσπλαγνία και χάρη γύρω του κατά μίμηση του Θεού που εξέτησε ευεργησίες του σε όλους. Εκινήθη εν ειρήνη σε ηλικία 100 περίπου ετών, περί το 250. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Τριανταφύλου του Εξαγοράς εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1680. Καταγόμενος από την Ζαγορά του Βόλου, ο Άγιος Τριαντάφυλλος δούλευε ως ναύτης. Μία ημέρα τον συνέλαβαν οι Τούρκοι που θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη των προγόνων του. Ηλικίας μόλις 16 ετών, επέδειξε τότε σθένος και το κουράγιο ενός όριμου άνδρα. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπέμεινε εκεί κάθε είδους βασανιστήρια και εκτελέστηκε στο μέρος του υποδρομίου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου του εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794. Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν Βούλγαρος από την Επισκοπή της Τρομνίτσας της Μακεδονίας, αρχαία Τιβεριούπολης, και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη σε ένα οπλοποιείο. Κάτω από την πίεση του αφεντικού του, προσπάθησε μία ημέρα να βγει από την πόλη ντυμένος με τουρκικά ρούχα για να μην πληρώσει τα διόδια που απαιτούνταν από τους χριστιανούς. Στην πύλη όμως τον σταμάτησαν οι φρουροί και του ζήτησαν να αποδείξει την ταυτότητά του λέγοντας τον μουσουλμανικό χαιρετισμό. Ο Αναστάσιος δεν έκανε πίσω μπροστά στον κίνδυνο και προτίμησε να παραδοθεί παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τρεις φορές παρουσιάστηκε στο δικαστήριο επιμένοντας την ίδια ομολογία πίστεως παρά τα βασανιστήρια που η Θεία Χάρις του επέτρεπε να υπομείνει με υπερφυσικό σθένος. Τον έστειλαν κατόπιν στον θρησκευτικό αρχηγό που προσπάθησε να τον προσελκύσει δίνοντάς του πολύτιμα όπλα και υποσχόμενος να τον κάνει σωματοφύλακά του. Δείχνοντας την μεγαλύτερη περιφρόνηση για τα μάταια αυτά πράγματα, οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Με τα πόδια στην ποδοκάκι και βαριά λυσίδα στο λαιμό, του έπεσαν επιπλέον κάτω από τα νύχια καλάμια. Παρέμεινε ωστόσο ακλόνητος και έτσι τον παρέδωσαν στον διοικητή, που διέταξε να τον κρεμάσουν έξω από τη νέα πύλη. Εξαντλημένος όμως από τα μαρτύρια, ο Άγιος εξέπνευσε οδηγούμενος στον τόπο της εκτέλεσης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.